πολλοί άνθρωποι έχουν ερωτηματικά γύρω από το θάνατο. Τι γίνεται μετά τον θάνατο? Χωρίζεται η ψυχή από το σώμα. Όμως δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ψυχή, διότι εμείς είμαστε ενσώματοι και η ψυχή εκτός σώματος. Εδώ έχουμε μια εξήγηση από τον Άγιο Μακάριο των Αιγύπτιων, το αστέρι της ερήμου, ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας. Λόγω του ότι και εκείνος εδέχεται πολλές ερωτήσεις γύρω από το θάνατο, προσευχήθηκε στο Θεό να του στείλει άγγελον, γιατί οι άνθρωποι δεν εγνώριζαν τότε τόσα πολλά. Να του στείλει άγγελον να του εξηγήσει ορισμένα ανεξήγητα. Και μια μέρα ο Άγιος Μακάριος, για να καταλάβουμε τι μεγέθους Άγιος ήταν, όλη την νύχτα αφεσπέρας σήκωνε τα χέρια του και στεκόταν σε προσευχή και τα κατέβαζε το πρωί με τη γέννηση του ήλιου. Την ημέρα δεχόταν επισκέπτες και βοηθούσε ψυχικά μοναχούς και λαϊκούς. Όμως πολλές φορές προχωρούσε στην εσωτέραν έρημο και δεν τον έβρισκε κανείς για να προσεύχεται και την ημέρα. Μια μέρα από αυτές τις μέρες που προχωρούσε βαθιά στην έρημο και προσευχόταν με δάκρυα στα μάτια, τον ακολούθησε ένας νέος, ένας πολύ ομορφός, εξαιρετικός, που θαμπόθηκε όταν τον είδε ο Άγιος Μακάριος και βλέπει τον νέο να βάζει μετάνια του Αγίου Μακαρίου και να του λέει «Ευλόγησον Πάτερ». Ο Άγιος Μακάριος ενόμισε ότι είναι κανένας διάκονος κάποιου αρχιερέως και τον ζητούσε για να του μιλήσει. Όταν τον εστοχάστηκε καλά και περπατώντας ήταν και οι δύο σιωπηλοί, λέει ο Άγιος Μακάριος τον νέο: «Τέκνον μου, υποθέτω ότι δεν είσαι άνθρωπος με τόση ομορφιά, με τόσον γκάλος, με τόση συστολή, με τόση σεμνότητα. Πες μου σε παρακαλώ την αλήθεια, άγγελος είσαι ή άνθρωπος?» Και λέει ο άγγελος: «Καθώς βλέπεις Πάτερ, δεν είμαι άνθρωπος, είμαι άγγελος Κυρίου και με έστειλε ο Κύριος να σου εξηγήσω εκείνα που δεν γνωρίζεις αλλά επιθυμείς να μάθεις. Λοιπόν, ερώτησόν με ή τι θέλεις και εγώ σε αποκρίνομαι». Τότε ο γέρον ποιήσας το αγγέλο μετάνοια λέγει: «Ευχαριστώ σε Κύριε ότι έπεψας με οδηγόν ή να διδάξει με εκείνα όπου δεν ξέρω και επιθυμώ να μάθω απόκρυφα και άρρητα μυστήρια». Και ο άγγελος είπε: «Λοιπόν, ερώτησόν με Πάτερ». Ο δε γέρον λέγει: «Υπέ ημίν Άγιε Άγγελε, εάν γνωρίζονται αναμεταξύ τους οι άνθρωποι εις τον αιώνιον κόσμον εκείνον ή και κοιμημένοι». Και είπεν ο άγγελος: «Άκουσον Πάτερ Άγιε, καθώς εις τον κόσμον τούτον οι άνθρωποι αθεσπέρας κοιμώνται έως πρωί και την αύριον σηκώνονται και γνωρίζουν τους χθες ανθρώπους που συνομιλούσαν μαζί και χαιρετούν και συνομιλούν και πολλάκες καθεζόμενοι συνεφραίνονται και ρωτά ο ένας τον άλλον πώς είναι
ούτω γίνεται και σε εκείνον τον κόσμο. Ο εις τον έτερο γνωρίζει και συνομιλεί. Διότι καθώς υπάρχει τίση στην αγορά και εκεί βλέπει άρχοντα σκεπτοχούς και ρωτά ποιος είναι ούτος και ποιος είναι εκείνος και διερωτήσεως μαρθάνει και εκείνους τους οποίους ποτέ δεν είδεν, τι ούτω τρόπος γίνεται και εις τον κόσμο εκείνον. Αλλά με την διαφορά ότι αυτά ισχύουν μόνο για τους σωσμένους, μόνο για τον παράδεισο. Μόνο δια τους δικαίους, διότι αμαρτωλοί και τούτον το υστερούνται. Τότε λέγει ο γέρον, υπέμει και τούτον παρακαλώ, μετά τον χωρισμό της ψυχής εκ του σώματος, τι γίνεται και δια τι γίνονται τα μνημόσυνα των τεθνεώτων. Και ο άγγελος είπε, άκουσον πατράγιε, μετά το χωριστήνε την ψυχήν εκ του σώματος, λαμβάνουν αυτήν οι άγγελοι μετά την τρίτην ημέρα και έρχονται στον ουρανό. Ή να προσκυνήσει τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν από της γης δε έως στον ουρανό. Είναι σκάλα, σκαλοπάτια και κάθε σκαλοπάτι έχει έναν τάγμα δαιμόνων τα οποία λέγονται τελώνια και απαιτούν την ψυχήν εκείνη τα πονηρά πνεύματα και φέρουν τα χειρόγραφα αυτής και δείχνουν αυτά εις τους αγγέλους λέγοντες την δίνα ημέραν και εις τας τόσας του δίνος μηνός επίσεν αυτή η ψυχή τότε το αμάρτημα ή έκλεψε ή επόρνευσε ή εμίχευσε ή εμαλακίστη ή εψεύσατο ή συνεβούλευσε άνθρωπον εις κακών έργων ή κατέκρινε ή κατηγόρησε ή συκοφάντησε και ή τι άλλον κακόν έκαμεν, όλα τα δείχνουν εις τους αγγέλους και φωνάζουν ότι δικαιούνται την ψυχή να την αρπάσουν από τα σχήρας αυτών. Τότε δείχνουν και οι άγγελοι ό,τι αγαθόν έκαμεν η ψυχή εκείνη. Αγωνίζονται οι άγγελοι ή να κρατήσουν την ψυχή εις τα σχήρας αυτών και λέγουσιν ή ελεημοσύνη ή προσευχή ή λειτουργίας ή νηστείας έκαμεν η ψυχή εκείνη ή άλλον τι αγαθόν επίησε και αντισταθμίζουν οι άγγελοι και οι δαίμονες και αν ευρεθεί τι αγαθόν περισσότερο να αρπάζουν αυτοί οι άγγελοι με μεγάλη χαρά και ανεβαίνουν εις έτερο σκαλοπάτι και οι δαίμονες τρίζουν τα δόντια αυτών ως άγριοι σκύλοι και βιάζονται ή να αρπάσουν την ελεημή ψυχή από τους αγγέλους. Η δε ψυχή συστέλλεται, φοβάται, τρομάζει κατά πολλά και κρύπτεται στους κόρπους των Αγίων Αγγέλων και γίνεται μεγάλη διάλεξη και μέγας θόρυβος έως ότου να ελευθερώσουν την ελεηνή ψυχή εκείνη από τα σκύρας των δαιμόνων. Ότι πολλά είναι τα σκαλοπάτια έως των ουρανών και πάλι να έρχονται εις έτερο σκαλοπάτιν και εκεί βρίσκουν άλλον τελώνιο, δεινότερον και αγριότερον. Και εδώ πάλι γίνεται πολλή όκληση και ταραχή μεγάλη και ανεκδίκητος της θα λάβει την ελεηνήν εκείνη ψυχή και κραυγάζοντες οι δαίμονες ελέγχουν την ψυχή εκείνη και λέγουν «Πού υπάγεις ταλέπορε, δεν είσαι εσύ όπου επόρνευσες, δεν είσαι εσύ όπου κατεμόλυνες το Άγιο Βάπτισμα, δεν είσαι εσύ όπου εμόλυνες το Αγγελικό Σχήμα, πού υπάγεις τώρα, γύρισε εις τα οπίσω». Υπόστρεψε εις τα κάτω, εις το σκοτεινόν άδει, εις το πύρτο εξώτερον, εις το σκόρικαν των ακίμητων. Τότε αν η ψυχή εκείνη καταδικασμένη υποστρέφουν αυτήν, είναι η ψυχή καταδικασμένη, υποστρέφουν αυτήν οι πονηροί δαίμονες υπό κάτω της γης, εις τόπο σκοτεινών και οδυνηρών και ουέ τη ψυχή εκείνη, ουέ τη ώρα εκείνη ενίε γεννήθη ο άνθρωπος εκείνος. Και τις διηγήσετε, πατράγιε, την ανάγκη εκείνη, την οποία έχουν καταδικαστεί σε ψυχέ εις τον τόπον εκείνον. Ή δε βρεθεί ψυχή καθαρά και αναμάρτητος ή μετανοημένη, εξομολογημένη, ανέρχεται εις τον ουρανόν με τα μεγάλης χαράς και συναπαντούν αυτήν οι άγγελοι με τα λαμπάδων και θυμιαμάτων
και ασπάζονται αυτήν ή τα απέρχονται εις των δεσποτικών τρόνων και προσκυνεί των Κύριων και Θεών ημών Ιησού Χριστόν, και τότε βλέπει τους χορούς των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Μαρτύρων, των Αγίων Πατέρων, τα εννέα τάγματα των Αγίων Αγγέλων, τη λαμπρότητα εκείνη την άρητον, και ακούει την αγγελική εκείνη μελωδία και το κάλος το αμήχανον. Ηρώτησας δε και περί των μνημοσύνων πώς και γιατί γίνονται. Επειδή ως είπομε με τα τρεις ημέρας ανέρχεται η ψυχή εις προσκύνηση, δια τούτο ποιούμεν ως περκανίσκιον και πέμπομεν εις τον Κύριον υπέρ της ψυχής εκείνης των μνημόσυνων την τρίτη ημέρα. Και μετά την προσκύνηση επιστρέφουν αυτοί οι άγγελοι εις την γη και δείχνουν εις αυτήν τους τόπους όπου επεριπάτησαν εις τη ζωή της, και θυμίζουν αυτοί τας πράξεις της, τάστε πονηράς και αγαθάς λέγοντες, όδε έκλεψας, εκεί επόρρευσας, όδε κατελάλησας, εκεί εμαλακίστης, όδε εφώνευσας, εκεί επιόρκησας, όδε ειδίκησας, εκεί εβλασφήμησας, όδε ετόκησας, εκεί εμέθησας, όδε εμίχευσας, εκεί εσκαντάλησας, ή τα πάλιν τα αγαθά, όδε ηλέησας, εκεί ενίστευσες, όδε μετενόησες, εκεί έκαμες λειτουργίες, όδε παράκλησιν, εκεί αγρυπνίας, όδε προσευχήν, εκεί γονικλησίας, όδε στάσιμον, εκεί εγκράτεια, και ούτω ποιούμεν έως της ενάτης ημέρας. Γιατί ενάτη ημέρα ανέρχονται πάλι εις προσκύνησιν ως περπηρητρίτη, τα δε μνημόσυνα πέμπουν ως ενθύμησιν υπέρ της ψυχής των Κύριων ως δώρον, όπως υποδεχθεί αυτήν εν ηλαίω ομματή, επειδή πολλά ωφελούν την ψυχή είναι ελεήμος είναι και λειτουργία και τα μνημόσυνα, διότι δίνανται ταύτα να εκβάλουν ψυχήν από κόλαση. Μετά δε την δευτέρα προσκύνηση πάλι φέρουν αυτήν οι άγγελοι στον κόσμο και δείχνουν εις αυτήν τον παράδεισον, τον ελαιώναν, τον κόρπον του Αβραάμ. Μετά δε την δευτέρα προσκύνηση πάλι φέρουν αυτήν οι άγγελοι εις τον κόσμο των δικαίων και δείχνουν τον παράδεισον, τον ελαιώναν, τον κόρπον του Αβραάμ, τα σκηνάς και τα αναβάψεις των δικαίων. Και όταν είδε την χαράν εκείνη την άφατον, παραμυθείτε και χέρι και δέεται τον αγγέλων ή να κατασκηνώσουσιν αυτήν εκεί μετά των δικαίων. Έπειτα δε δεικνύουν εις αυτήν και τα σκολάσεις των αμαρτωλών λέγοντες, ούτως εστίν ο πύρινος ποταμός, ούτως εστίν ο σκόλιξ ο ακίνητος, τούτο εστίν το σκότος του εξώτερον και τούτο το εσώτερον. Ούτως εστίν ο βρυγμός των οδόντων και καθεξής όλα στα σκολάσεις των αμαρτωλών, εωπίε είναι πολλέ. Δεν είναι πατεράγιε άλλη δρυμητά τη κόλασης και φοβεροτέρα ως του πόρνου και του κλέπτου, εξαιρέτως του πόρνου μοναχού και της μοναχής και του πόρνου ιερέως και της πρεσβυτέρα. Μετά δε την θεώρηση πάντων τούτων αναφέρεται πάλι εις προσκύνηση την 400η ημέρα. Και δια τούτο γίνονται μνημόσυνα των τεθνεώτων την 400η ημέρα, επειδή με έλλη η ψυχή την 400η ημέρα να λάβει απόφαση και να απέρθει όπου βούλεται ο φιλάνθρωπος Θεός κατά τα έργα και την πράξη όπου έκαμε εις τον κόσμο τούτον. Και αποκαθίσταται η ψυχή, έρθα βούλεται ο Κύριος έως την ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, ή να αναστηθεί και το σώμα αυτής με αυτήν και απολαύσει κατά τα έργα αυτής. Τότε στενάξας ο γέρον και δακρύσας πικρός είπε, ουέ τη ημέρα εκείνη ενίε γεννήθη ο αμαρτωλός άνθρωπος. Λέγει δε αυτό ο άγγελος, ναι τιμιε πάτερ, ο αμαρτωλός λέγω, ο δε δίκαιος μακαρία η μέρα και η ώρα ενίε γεννήθη. Τότε λέγει ο Όσιος, παρακαλώ σε Άγιε Άγγελε, είπε μου και τούτο, έχει τίποτε άνεστην ο αμαρτωλός ή τέλος η κόλασης αυτού. Ο Άγγελος είπε, ουχή Πάτερ Άγιε, ούτε η βασιλεία των δικαίων έχει τέλος, ούτε η κόλασης των αμαρτωλών.
εάν έπαιρνε κανείς κάθε χίλιους χρόνους έναν κόκκονά μου από τη θάλασσα και μετέθετε αυτόν, ήθελε να έχει ελπίδα ή να τελειωθεί. Η δε κόλαση των αμαρτωλών δεν έχει τέλος. Λέγει πάλι ο Όσιος, παρακαλώ είπε μου και τούτο, τι Άγιοι είναι σπλαχνικότεροι εις τον άνθρωπο, για να παρακαλεί αυτούς ο ελεηνός άνθρωπος ή να πρεσβεύωσιν υπέρ αυτού. Και αποκριθείς ο Άγιος Άγγελος είπε, όλοι οι Άγιοι έσπλαχνοι είναι εις σας τους ανθρώπους και ευγνώμονες, αλλά εσείς οι άνθρωποι ως αγνώμονες και αχάριστοι κάνετε αυτούς και οργίζονται εις εσάς, διότι οι Άγιοι Άγγελοι έχουν πολλήν εσπλαχνίαν εις των άνθρωπων, επειδή ένεκεν της σωτηρίας των ανθρώπων είδον και αυτή τα παράδοξα του Θεού. Πλην τούτον η Κυρία Θεοτόκος, η Δέσποινα ημών εσπλαχνίζεται περισσότερον το γένος των ανθρώπων. Έπρεπε, Πάτερ Άγιε, ο άνθρωπος ανεξάλληπτον να έχει το όνομα της υπεραγίας Θεοτόκου από το στόμα του. Αλλά ο διάβολος υπάτησε τον άνθρωπο και έγινε αχάριστος, διότι δια των πρεσβειών αυτής της Κυρίας Θεοτόκου και των οικεσιών ίσταται ο κόσμος μέχρι τη σήμερα. Επειδή κατεφρόνησαν οι άνθρωποι των Θεών και τους Αγίους, κατεφρόνησε και ο Θεός αυτούς, καθώς και οι Άγιοι, λέγει πάλι ο Όσιος. Είπε μη Άγιε Άγγελε, ποιον αμάρτημαν υπάρχει μεγαλύτερον των αμαρτιών, και ο Άγγελος είπε, όλε αμαρτίε χωρίζουσιν τον άνθρωπον από τον Θεό. Η δέμνηση, η κακία και η βλασφημία κυριεύουν όλας τας αμαρτίας, περισσεύουν από όλας τας αμαρτίας, διότι αυτοί και μόνοι είναι ικανοί να καταβιβάσουν τον άνθρωπο εις πέτα βρονάδου και εις τα κατακτόνια της γης και της θαλάσσης. Και πάλι ο γέρον είπε, Άγιε Άγγελε, ποιον αμάρτημα πλέον τον άλλον μισεί ο Θεός? Και ο Άγγελος απεκρίθη, την γενοδοξία, την υπερηφάνεια, αυτοί μόνοι όλων των κόσμων απόλεσεν. Ότι δι' αυτής ο πρωτόπλαστος των δαιμόνων, απόλετο δι' αυτής ο Φαρισαίος τους κόπους απόλεσε, διότι ο άνθρωπος εάν πέσει στη ούτων πάθος δύσκολον είναι να γερθεί. Ο γέρον πάλιν ρώτησε, ποιοι άνθρωποι κολλάζονται περισσότερον των άλλων? Και ο Άγγελος είπε, είπον σοι Πάτερ, ο πόρνος και ο βλάσφημος. Πλην λέγουσι και τούτο, ότι υποκάτω πασών των κολάσεων υπάρχει κόλασης δεινή και πονηρά ή της καλύτε αφάνεια. Εκεί κολάζονται οι πόρνοι ιερείς, επόρνε μοναχέ, οι πόρνοι μοναχοί και επορνεύουσε πρεσβυτέρε. Διότι τίμιε Πάτερ, μέλη ανακαινιστήνε το πεσόν τάγμα από τους καλούς ιερείς και μοναχούς και μοναχάς. Και θα υπάγουν λοιπόν οι πονηροί και κακοί μοναχοί εις μεγάλην ατιμίαν και κόλασιν αποπέμπονται, αλλά και οι ιερείς οι παραβαίνοντες τους θείους νόμους και οι δεχόμενοι παρανόμους ένεκεν δώρον και οι καταφρονούντες την ακολουθίαν αυτών ένεκεν κοσμικών και βιωτικών φροντίδων, διότι δια μίαν ακολουθίαν έχουν να δώσουν λόγον το Θεό εν ημέρα κρίσεως. Περι δε των μεθιών των ιερέων, τι είπω και τι λαλήσω, ουέ αυτής Πάτερ, ότι δινή κόλασης αναμένει αυτούς. Τότε λέγει ο γέρον, υπέμει και τούτον παρακαλώ, οι καταφρονούντες την Αγία Κυριακή έχουν συντύποτε κόλασην εκεί? Και αποκριθείς ο Άγγελος είπε, ουέ αυτής την Πάτερ, ότι φρικτή κόλασης δέχεται αυτούς, ή της καταφρονεί την Αγία Κυριακή, τον Κύριο καταφρονεί και ο Κύριος καταφρονεί αυτόν, διότι η Κυριακή ημέρα ο Κύριος εστίν
και ώστε στιμά αυτήν τον Κύριον τιμά, ώστε σπάλιν τιμά την μνήμη των Αγίων και ώστε σε ορτάζει τα θνήματα των Αγίων. Βοηθούν οι Άγιοι αυτών των άνθρωπων, διότι μεγάλην παρησίαν έχουν προς το Θεό και ό,τι ζητήσουν παρέχει αυτής ο Κύριος. Αλλά οι άνθρωποι απεδίωξαν τον φόβον του Θεού από αυτόν και ούτε τον Θεό έχουν φίλων, ούτε την άτον Αγίων. Αλλά κολύθησαν μόνον εις τα βιωτικά και κοσμικά πράγματα, τα καταστρεφόμενα και φθυρόμενα και ουέ αυτής. Γίνος και τίμιε πάτερ ότι πας άνθρωπος ή ιερεύς ή μοναχός ή κοσμικός ή ιδιώτης, ο οποίος δεν τιμά την Αγία Κυριακή, Θεού πρόσωπον δεν βλέπει, ουδέ έχει ελπίδα σωτηρίας. Τώρα λοιπόν τίμιε πάτερ, ή τι θέλεις ερώτησόν με, διότι είναι ώρα να πορευθώ εις τον ουρανό να ποιήσω την παράσταση του Κυρίου μου. Τότε στενάξας ο γέρον και δακρύσας πικρός είπε, «Ουέ ημίν της ανθρώπης, ιδού ο καλός δούλος του Κυρίου μου, άγγελος ον άειλος και αναμάρτητος, βιάζεται να δώσει την δοξολογία το Κυρίο, ημείς δε ηλικοί και αμαρτωλοί, δεν φροντίζομαι αλλά καταφρονούμε τη σωτηρία μας». Λέγει πάλι ο Όσιος προς τον Άγγελο, «Παρακαλώ σε υπέμει, ποια προσευχή αρμόζει το μοναχό?» Ο δε είπε, «Εάν είναι γραμματισμένος ο άνθρωπος, του Δαβίδη ψαλμή, ιδέ και δεν είναι, το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλόν». Αυτή η ευχή είναι η δυνατότερα και πολλοί γραμματισμένοι άφησαν όλα και κράτησαν αυτή την ευχή και εσώθησαν, διότι αυτήν την προσευχή δύναται να κρατήσουν εις την μνήμη αυτών και άντρες και γυναίκες και παιδεία και μοναχοί και μοναχέ και ευμαθείς και αμαθείς και έμπειροι και άπειροι και ο θέλος να σωθεί, ταύτη να σκρατεί εν ημέρα και νυχτή, εν κελίο και εν οδό, ιστάμενος και καθήμενος, καν περιπατεί, καν εργάζεται, αυτή την ευχή να σκρατεί μετά πόθου και προθυμίας, διότι αυτή είναι ικανή εις κάθε έναν όπου θέλει να σωθεί, να τον σώσει. Και πάλι είπε ο Όσιος, «Επειδή ήρθες να με διδάξεις των αμαρτωλών, δύο μέσου, υπέμει και τούτο, εάν ευρεθεί της άνθρωπος αμαρτωλός και διδάξει άλλων άνθρωπων και εκβάλει αυτόν από την αμαρτία και δείξεις αυτόν στράδαν καλήν, έχει τίποτε μισθόν?» Λέγει αυτό ο άγγελος, «Ως της πράξη ταύτα όπου με ρωτάς, σώζει και τον εαυτόν του και τον άλλον άνθρωπον. Ο συμβουλεύων άλλων δεινά εις το κακόν, όχι μόνον εκείνον καταστρέφει, αλλά και την ψυχήν του παραδίδει το διαβόλο. Λοιπόν, δεν είναι δεινοτέρα αμαρτία ως το συμβουλεύει άνθρωπον εις κακόν έργον, ούτω δε πάλιν είναι καλόν να συμβουλεύσεις εις το αγαθό». Πάλιν ρώτησεν ο Όσιος λέγον, «Υπέμει και τούτον, τάχα έως τώρα επλήθυναν οι Άγιοι σε όλον τον κόσμο και έως τέλος θα είναι άραγε τιούτη?» Και ο άγγελος είπε, «Έως της συντελείας του αιώνος, τίμιε πάτερ, δεν θέλει εκλείψει δίκαιος και προφήτης Κυρίο το Θεό, ως αυτός ουδέ το σατανά υπηρέτης. Πλην εις τους ιστερινούς καιρούς όσοι εν αληθεία δουλεύσουν τον Χριστό και κρύβονται από τους ανθρώπους, εάν σημεία και τέρατα δεν κάνουν ως αν τώρα, αλλά πρακτική οδό περιπατούν με τα ταπεινώσεως μεγαλύτεροι από τους τελούντας τα σημεία και τέρατα θέλουν ευρεθεί εν τη Βασιλεία του Θεού, διότι τότε δεν θέλουν οι δίτινα να κάνουν σημεία και θαύματα ή να εκτιστιάφτης υποθέσεως αναζωπηρούμενοι οι άνθρωποι με δυνατή προθυμία εισέλθουν εις τον αγώνα, διότι θέλουν εκείνοι, είναι εκείνοι όπου να επιμένουν και να εξουσιάζουν εις όλον τον κόσμο αδόκιμοι παντελώς
να μην γνώσκουν ούτε μίαν επιστήμη της αρετής, διότι θέλουν εκπέσει εις την γαστριμαργίαν, φιλαργυρίαν, καινοδοξίαν, υπερηφάνειαν και να είναι περισσότερον σκάνδαλον της ανθρώπης και ουχή υπογραμπός. Δια τούτων οι λαϊκοί δεν θα έχουν τον ποιμέναν των άξιων και κατάλληλων για να τους σώσει. Και περισσότερο να μεληθήσετε η αρετή, διότι τότε θέλει βασιλεύσει η φιλαργυρία. Και ουέι σε εκείνους όπου χαίρουν ότι έχουν συγχρήματα πολλά, όνειδος γαρέσονται ούτε Κυρίο το Θεό και δεν θέλουν ήδη πρόσωπο Θεού ζώντος, εάν μη ελεώσει τους πτωχότερους. Ότι μοναχός ή λαϊκός όπου δίδει εις τόκον το αργύριον αυτού, βυθό ταρτάρου καταποτιστήσεται ότι δεν προτιμά να κάνει αυτά καρποφόρα Κυρίου το Θεό για της ελεημοσύνης των περίτων. Ταύτα λοιπόν ο άγγελος το Αββά Μακαρίο και κλίνας προς αυτόν την κεφαλήν είπεν, ευλόγησον Πατέρ Άγιε, συγχώρησόν με, τότε πεσόν ο γέρον προσεκίνησεν αυτό λέγον, πορεύου εν ειρήνη, παράστητη τη Αγία Τριάδη και πρέσβευε υπέρ εμού. Και αναχωρήσας ο άγγελος απήλθεν εις τον ουρανόν, ο Διαβάς Μακάριος ευχαριστήσας το Θεό, επήγαινε στο κελίον του και διηγήθη εις τους αδελφούς και συνασκητάς αυτού όσα είδεν και ήκουσεν από τον Άγιον Άγγελον, δοξάζον και ευλογών τον Θεόν. Αμήν. Και νομίζω είπε μας τα ούλα. Έχουμε τελώς. Είχαμε μια ερώτηση. Ναι. Πού είναι η κόλαση? Που κάτω από τη γη πολλά δισεκατομμύρια μέτρα μέτρο θεϊκών και όχι ανθρώπινων, δεν υπάρχει ανθρώπινο μέτρο, είναι η κόλαση. Και που κάτω από την κόλαση των ανθρώπων είναι η κόλαση των δαιμόνων. Όμως η κόλαση έγινε μόνο για τους δαίμονες. Και οι άνθρωποι που δεν αγαπούν τον Θεό, αλλά αγαπούν μόνο τον Σατανά, ακολουθούν μόνο τον Σατανά, πηγαίνουν μαζί με τον Σατανά που κάτω, που τους άλλους κολλασμένους μαζί με τον Σατανά, πηγαίνουν στην κάτω κόλαση, λέγεται αφάνεια. Η πάνω κόλαση είναι απλώς, λέγεται κόλαση και είναι ποικίλη σε τιμωρίες. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι με ελαφρές αμαρτίες που δεν προλάβαν να ξεβολογηθούν ή που είχαν κάποιες δυσπιστίες. Υπάρχουν άλλοι που έχουν σοβαρά αμαρτήματα. Υπάρχουν άλλοι που έχουν πιο σοβαρά, πιο μεγάλες αμαρτίες και υπάρχουν και οι άλλοι του τι είναι στην πάνω κόλαση. Υπάρχουν οι μάγοι, οι μάγοι και οι πολέμοι του Χριστού, οι κάτι χιλιαστές, κάτι έλδιουμ, ξέρω εγώ, κάτι πολέμοι της πίστης των Ορθοδόξων, αυτοί θα πάνε με τον Σατανά. Παράσυν από κάτω των άλλων κολάσεων. Επειδή είναι τη Δευτέρα παρουσία, θα αποδοθεί εις τους σωσμένους το αυτό που λέμε εμείς το φουλ της ανάπαυσης και το, για τους κολλασμένους το φουλ της κολλάσεως. Μπορούμε να πούμε σήμερα ότι η κόλαση μπορεί να είναι και στο κέντρο της γης? Το κέντρο της γης, ναι. Η γη σύμφωνα με το Ευαγγέλιο μας πιστεύουμε, τα λόγια του Χριστού, ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, είπε ο Χριστός. Άρα η γη τούτη δεν θα υπάρχει στη Δευτέρα Παρουσία. Θα γίνει καινή γη, ο ουρανός θα τυλιχθεί σαν χαρτί, η γη θα εξαφανιστεί αφού μουγκρίσει ο Άδης και ξεράσει τους πεθαμένους και έρθουν πάνω στη γη και από τη γη θα τους αρπάξει νεφέλη και θα πάνε στο επίπεδο που θα τεθεί ο θρόνος. Η νέα γη θα είναι μεταξύ ουρανού και γης, θα είναι φως καθαρό, θα τεθεί ο θρόνος του Χριστού και θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Η κρίση θα γίνει εκεί. Εδώ σε τούν την αμαρτωλή γη, την αμαρτωλά χώματα, δεν θα ξαναπατήσει
ο Κύριος, ο Χριστός, διότι και τα χώματα είναι μολυσμένα από την αμαρτία. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθωση. Ούτε μια κεραία, ούτε ένα κόμμα, ούτε ένα στίγμα, μια δασία, μια ψηλή, μια οξία, δεν θα χαθεί από όσα είπα, λέγει ο Κύριος. Άρα, τα λόγια του Ευαγγελίου πρέπει να τα σμιλεύσουμε μέσα στην καρδιά μας, με μια σμήλη να μείνουν μέσα στην καρδιά μας γραμμένα, γιατί ένας άνθρωπος πλούσιος που έχει θησαυρούς, αν τους πιάει τους θησαυρούς τους επετάσσει τους στη θάλασσα, δεν μπορούν να καταλάβουμε ότι επέλανε. Ένας νούσιμος δεν πάει να πετάξει τους θησαυρών του στη θάλασσα. Φυλάει τον και καλά, χώνει τον και καλά το χώνει, να μην τον κλέψουν, να μην του τον κλέψουν. Και εμείς έχουμε θησαυρών την Ορθοδοξία. Ο θησαυρός της Ορθοδοξίας είναι ο Χριστός μας. Το όνομα του Χριστού είναι το όπλο, το πιο δυνατόν όπλο μαζί με το Σταυρό. Ο Σταυρός και το όνομα του Χριστού είναι τα πιο δυνατά όπλα που όπλησε ο αρχιστράτηγος μας Ιησούς Χριστός εμάς τους στρατιώτες του. Έδωκε μας όπλα δυνάμενα για να μην μπορεί κανένας διάβολος να τα βάλει μαζί μας και να μας νικήσει. Έχουμε τη δύναμη και να πολεμήσουμε, έχουμε όπλα σύγχρονα και δύναμη και δυνατοί είμαστε να πολεμήσουμε και να νικήσουμε. Ένας στρατιώτης που του διά ο στρατηγός του όπλα δυνατά και πάει και κρεμάζει τα πάστα των δεντρών και πάει άοπλος να αντιμετωπίσει τον εχθρό, ενούσιμος. Να πούμε ότι είναι τελός, ότι χάνει κολόκατο. Εμείς τα όπλα μας να τα έχουμε πάντα, όχι στο δέντρο κρεμπασμένο, στο λαιμό μας κρεμπασμένα, πρόχειρα. Ο Σταυρός και το όνομα του Χριστού είναι όπλα πανίσχυρα που μόνο να τα αντικρίσει ο διάβολος πιάνει τον τρεμούλα σύγκορμη, τρέμει και χάνεται. Ας είναι το πιο αρχοντικό, ο δαιμόνιον ας είναι ο αιωσφόρος. Δεν μπορεί να αντικρίσει ούτε το Σταυρό, ούτε να ακούσει το όνομα του Χριστού. Πολλές φορές εδοκίμασαν αρχοντικά δαιμόνια να σκοτώσουν καλογέρους ασκητές που είναι μόνοι τους. Οι έξυπνοι και τα ταπεινοί που φώναξαν το όνομα του Χριστού και έκαναν το σταυρό τους, εγινήκαν άφαντοι οι φάλαγγες των δαιμόνων, εξαφανιστήκαν και δεν μπορέσαν ούτε να τους βλάψουν. Οι άλλοι που ήταν άπειροι, μερικοί που ήταν άπειροι, τους εσκότωσαν οι διάβολοι, οι σατανάδες. Γιατί ή δεν είχαν έμπειρον οδηγών, ή δεν είχαν εμπειρία στους αγώνες, στους πολέμους με τον σατανά και έχασαν τη μάχη. Εμείς δεν είμαστε άπειροι, έχουμε νέφος μαρτύρο, έχουμε δισεκατομμύρια αγίους και τα λόγια τους, το Ευαγγέλιο, πατερικά βιβλία, δισεκατομμύρια στίβες βιβλία έχουμε, ό,τι ερωτηματικό έχουμε μας το λύουν οι πατέρες.